Πολύ. Είπαμε, το αφήσαμε για αργά, γιατί και η φρασιολογία είναι λίγο στη συνέντευξη γι' αυτό. Αλλά είναι 12 και 4. Το ΕΣΟΡΟΥ είναι κλειστό μαζί με πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Οπότε μπορούμε ελεύθερα, κυρίες και κύριοι, και χωρίς υποκρισίες, να παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη του Νότη Σφαγιανάκη στο Tonight Show εδώ στο Ράδιο Αρβίλα. Για όνομα του Θεού, σιγά μην περιοριστούμε σε ένα μόνο απόσπασμα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Tonight Show. Στο φόντο μπορεί να βρίσκεται η Νέα Υόρκη, αλλά οι καλεσμένοι μας εκπροσωπούν το καλό κομμάτι της Ελλάδας μας. Μετά λοιπόν τον Μητροπολίτη Άνθυμο, μετά τον Κρανιδιώτη, μετά τον Κώστα Πρέκα, μετά τον Αλέφαντο, μαζί μας σήμερα μία ακόμα δημοκρατική φωνή, κυρίες και κύριοι, ο Νότης Σφαγιανάκης. Νότι, καλώς όρισες. Αλήθεια ρε φίλε, τι κουβαλάς στο σάκο? Τα αρκίδια μου κουβαλάω. Είναι τόσο μεγάλα που καταλαβαίνεις, δεν χωράνε στο παντελόνι μου και αναγκάζομαι να κουβαλάω το σάκο αυτό. Σωστά. Στο σάκο χωράνε... Οριακά. Άρα Νότι, ξέρεις, όταν είπα στους φίλους μου ότι σε έχω καλεσμένο, μου λένε, ρώτησε του ρε εσύ για το σύμφωνο συμβίωσης, και τους λέω, όχι ρε παιδιά, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, οπότε να ξέρεις, δεν θα σου το ρωτήσω. Όχι αδερφέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σου πω. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου ρωτήσω. Όχι, μα όχι σου λάζε με, θα σου όχι, ρε, όχι, εντάξει ρε Νότι, τώρα τι να σου πω, αφού επιμένεις απάντα. Ξέρεις, ο Νότης δεν είναι ομοφοβικός, αλλά μου θέλουν και σύμφωνο συμβίωσης οι παλιόπουστες. Είναι φοβερό, το ακούσατε κυρίες και κύριοι, το ακούσατε blog και sites και εκπομπές για να το αναπαράγετε φαντάζομαι. Το άκουσες Κωστόπουλε, μόνο στο Tonight Show ο Νότης Σφαγιανάκης δήλωσε «Θέλουν και σύμφωνο συμβίωσης οι παλιόπουστες». Εγώ βέβαια διαφωνώ Νότη, διαφωνώ ριζικά μαζί σου, αλλά το σταματώ εδώ. Ξέρεις ρε φίλε, όταν έμαθαν κάτι φίλοι ότι θα έρθεις καλεσμένος στην εκπομπή μου λένε, ρώτησέ του ρε εσύ για το προσφυγικό του Νότη, αλλά τους λέω παιδιά, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα τώρα, οπότε να ξέρεις, δεν θα σου το ρωτήσω. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σου πω εγώ. Όχι, Νότη, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν θέλω τώρα να ακούγονται τέτοια. Να σου πω εγώ τι ακραία. Τι επιμονή είναι αυτή που έχεις, Νότη, τέλος πάντων, το κρίμα στο λαιμό σου. Ξέρεις, ο Νότης δεν είναι ρατσιστής, αλλά οι πρόσφυγες είναι ξυσάρχιδες και ριψάσπιδες. Ριψάσπιδες, τι μόρφωση είναι αυτή η Ρενότη. Μα αγόρι μου φαίνονται οι μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, το ακούσατε, τηλεθεατές, εσείς εδώ το κοινό μας, blog, sites. Αύριο ξέρετε να το αναπαράγετε. Κωστόπουλε, το άκουσες και αυτό μόνο στο Tonight Show, κυρίες και κύριοι. Ριψάσπιδες και ξυσάρχιδες, είπε ο Νότης Σφαγιανάκης, είναι οι πρόσφυγες. Εγώ βέβαια πρέπει να πω ότι διαφωνώ μαζί σου, Νότη, αλλά δεν θα το συνεχίσω. Το σταματώ εδώ. Ξέρεις, όταν έμαθαν ρε Νότη κάτι φίλοι ότι θα έρθει στην εκπομπή, μου λένε, ρώτα τον ρε εσύ για την θανατική ποινή. Τους λέω, ρε παιδιά, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν θέλω, οπότε να ξέρεις, δεν θα σου το ρωτήσω καθόλου. Ρε φίλε, ρώτα, αφού ξέρεις, ο Νότης έχει άποψη για όλα. Δεν θέλω, ρε Νότη, να το κάνω αυτό στην εκπομπή μου. Κατάλαβε το. Μα βγαίνουν μετά και λένε ότι θέλουν σκόπιμα τέτοιους καλεσμένους, ξέρεις, έτσι να ακουστεί καμιά ομοφοβική χοντράδα, έτσι, καμιά ρατσιστική, φασιστική κουβέντα για τα νούμερα και αυτά. Και ενώ δεν είμαι τέτοιος, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ σε φώναξα εδώ να μιλήσουμε για το καινούργιο σου δίσκο. Ποιο νέο δίσκο, ρε φιλαράκι, δεν έχω βγάλει νέο δίσκο. Ένα τώρα, εγώ φταίω, ρε Νότη. Τέλος πάντων, αφού επιμένεις, ας μιλήσουμε για τη θανατική ποινή. Ξέρεις, ο Νότης δεν είναι φασίστας, αλλά να την επαναφέρουμε τη θανατική ποινή. Για τις ολοκριτίες, για τους πρόσφυγες κτλ. Είναι ό,τι πρέπει να ξεβρωμίσει ο τόπος. Γελάει το κοινό μας, ψυχαγωγεί το κόσμος, κυρίες και κύριοι. Το ακούσατε έτσι, το ακούσατε blog, sites, το ακούσατε Κωστόπουλε. Μόνο στο Tonight Show να επανέλθει η θανατική ποινή, να ξεβρωμίσει ο τόπος, είπε ο Νότης. Ναι, αλλά να την επαναφέρουν σωστά, όχι φλόρικα αμερικάνικα με ενέσεις και θαλάμους αερίων και τέτοια χαζά. Πώς να την επαναφέρουν δηλαδή, ρε Νότη? Αντρικά και αρχαιοελληνικά, αγόρι μου, σαν τους προγόνους μας, όπως έκανε ο Αχιλλέας τον Έκτορα στην Τρία, να τους δένουμε πίσω από τα άρματα και μετά να καπτσικώνουμε τα άλογα και να σκίζονται τα κορμιά τους στις πέτρες για χιλιόμετρα να μην βρίσκει ο παπάς να θάψει. Κυρίες και κύριοι, μόνο στο Tonight Show να μην βρίσκει ο παπάς να θάψει, είπε ο Νότης Σφαγιανάκης. Εγώ βέβαια διαφωνώ ριζικά με αυτό, το βρίσκω ακραίο, αλλά θα το σταματήσω εδώ, δεν θα επιμείνω άλλο. Νότη, γουστάρεις να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι?
Εννοείται, ρε φίλε. Σου έχω εδώ. Λες τι σου έχω εδώ. 6 αυγά. Αυγά. Έτσι. Εκεί έχουμε τη φωτογραφία ενός γνωστού ομοφιλόφιλου. Τη βλέπω τη Λουγκρά. Και θέλω να δω μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πάρε τα αυγά. Έλα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πόσα αυγά θα μπορέσεις να πετύχεις στον ομοφιλόφιλο. Λοιπόν, ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Πάρτα. Τέλος χρόνου, κυρίες και κύριοι, 3 εύστοχα αυγά από τον Νότι Σαγιαννάκη στον ομοφιλόφιλο. Ρε εσύ αδερφέ, σε παρακαλώ, να του ρίξω ακόμα ένα βουλό.